Καλησπέρα σας σε μία ακόμα παρουσίαση της Τρίτης που κάνουμε κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ελπίζω να με ακούτε καλά και θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας τώρα αμέσως. Πρώτα θα πούμε, όπως συνήθως λέμε, την παρουσίαση της εταιρείας και μετά προχωράμε στα νέα της εταιρείας που είναι συνήθως της εβδομάδας. Οπότε προχωράμε. Επίσης, για όσους δεν με ξέρετε, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις, όπως είπα και πριν, κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Επίσης, πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat εδώ πέρα, όπου μπορείτε να γράφετε ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και θα αρχίσουμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο μας πάνελ έχουμε έναν πίνακα ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, όπου σε αυτόν τον πίνακα απεικονίζεται, μάλλον ήθελε ο καλλιτέχνης μας να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς ακόμα και λιμενικές περιοχές. Γνωρίζετε όμως ότι όλα αυτά τα καινούργια μέσα μεταφοράς, εκτός από τα πλεονεκτήματά τους με τα οποία έχουν, δηλαδή να μετακινούν τους ανθρώπους, έχουν και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε την υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και την έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα που έχουμε και είναι μάλλον και της εποχής μας, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και αυτό επειδή όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, εισβάλλει στη φύση, η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και παρόλα αυτά προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, όπου αυτά τα καυσαέρια καταστρέφουν την ατμόσφαιρα, μόλυνουν το περιβάλλον και δημιουργούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως η όξινη βροχή. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια στο περιβάλλον. Οπότε, ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία αυτοκίνητα λειτουργούν φυσικά με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε ποτάμια, λάκους, λίμνες, ριάκια και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως, οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Όμως, εδώ πέρα, σε αυτή την περίσταση, έχουμε τη μεγάλη κατανάλωση υλικών και προφανώς πολλά περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία. Και έχουμε κάτι ανάλογο και στις μέρες μας, το που βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι η μόνη διαφορά με το καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς, το οποίο είναι πάνω στο έδαφος. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες όπου μας δείχνουν το τελεφερίκ, που είναι αριστερά, και δεξιά έχουμε τα ενέργεια βαγόνια.
Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορτής Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ πέρα έχουμε την μεταφορά που προέλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην αρχή της παρουσίασης. Εδώ βλέπουμε την υπέργεια μεταφορά, δηλαδή τη μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια, όπως και εσείς ξέρετε. Εδώ έχουμε και μερικές εικόνες οι οποίες μας το δείχνουν και το επαληθεύουν. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα, τώρα στο επόμενο, βλέπουμε τη διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπετε εδώ πέρα τις χορδές, που είναι σαν δέσμες από σύρματόσχηνα, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Έχουμε κάτω από τις χορδές το σώμα ή τη διατομή της σιδηροτροχιάς, που συμπληρώνει το κενό από κάτω. Μάλλον, είναι αυτό το υλικό πλήρως, το πέρδεψα. Και γύρω-γύρω είναι το σώμα που περιβάλλει όλο το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στερηγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες φυσικά, αλλά και ταυτόχρονα όλα αυτά τα καλά θα αντανακλώνται και στο περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία, η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτήν εδώ την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη και εδώ πέρα βλέπουμε μία άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Μία ερώτηση η οποία ίσως σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής είναι ίσως για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μία πιο καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Είναι τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Επίσης, ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας της μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει και την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας.
με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπου. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανική. Είναι μάλλον μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το πρώτο προορίζεται για αστική χρήση και το δεύτερο για υπεραστική χρήση. Στο πρώτο έχουμε, μάλλον βλέπουμε ότι το βαγονάκι παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και υπενθυμίζω ότι αυτό είναι μέσα στην πόλη. Το δεύτερο, το οποίο, όπως είπα πριν, είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα, τα ατυχήματα που κάνει, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς. Και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, τα μέσα μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή αυτοκίνητα, φορτηγά και ό,τι άλλο είναι σε 4 ρόδες. Μετά βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Έχουμε κυρίως οχήματα, μάλλον μέσα μεταφοράς, τα οποία είναι πάνω σε γραμμές. Έχουμε και το τελεφερίκ που παίρνει εξαίρεση, διότι είναι στον αέρα. Και φυσικά αυτό που είναι με το πράσινο είναι τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και για να δικαιολογήσω, μάλλον, ένα σοβαρό επιχείρημα που δικαιολογεί το γεγονός ότι τα οχήματα της Skyway έχουν τόσο μικρό ποσοστό, είναι το γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, το οποίο και αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή επίσης γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδρεωτικά σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι σημαντικό διότι, όπως γνωρίζετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη σύγκριση της Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα πάνω σε αυτά θα ακολουθήσουν διαγράμματα, βασισμένα φυσικά σε αυτά τα εικονίδια που είναι τα διαφορά μέσα μεταφοράς. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Εδώ πέρα βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει καταλάβει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση και έχει, όπως είπα, το μεγαλύτερο ποσοστό σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Βλέπουμε ότι πολύ μεγάλη διαφορά έχουν οι οδικές μεταφορές, ο σιδηρόδρομος και στο τέλος τα οχήματα της Skyway. Εδώ πέρα σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς που είδαμε πριν. Βλέπουμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά σε όλα τα είδη.
Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε πως το ποσοστό στα οχήματα της Skyway που είναι με το πράσινο, υπενθυμίζω, έχουν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα πάμε στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση και εδώ έχουμε άλλα μέσα μεταφοράς. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή ατυχήματα, και εκεί είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό οι οδικές μεταφορές. Οπότε αυτό μας βοηθάει ουσιαστικά ή μάλλον μας κάνει να καταλήξουμε να βγούμε στο συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο και για μας, καθώς προκαλούν τα περισσότερα οχήματα σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς, αλλά είναι και τα πιο επικίνδυνα για την περιβαλλοντική μόλυνση. Και βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν ακόμα και με το σιδηρόδρομο και με τα άλλα μέσα μεταφοράς, όπως με το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρεση και φυσικά με τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι ακόμα πιο κάτω. Και σχετικά, θέλω να πω και για τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και τη φύση, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπου επιτρέπουν στις αερογραμμές ουσιαστικά να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα της κατανάλωσης ενέργειας, βλέπουμε ότι το τελεφερίκ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Ακολουθούν μετά από αυτό το όχημα, το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρηση, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway για πρώτη φορά. Όμως εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε ότι είναι ένα διάγραμμα το οποίο πρόκειται να δείξει κάτι θετικό εκτός από, δηλαδή στα προηγούμενα βλέπαμε το αρνητικό, ατυχήματα και τα άλλα διαγράμματα, ενώ εδώ είναι σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα. Βλέπουμε πως το μετρό έχει μια μικρή διαφορά, αλλά το τραμ έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε τα διαγράμματα και πάμε... Μάλλον θα σας δείξω πρώτα τις εκδοχές μεταφοράς τύπου μεγάλων εμπορευματικών βοτίων και μικρών φορτίων, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το Unicorn, το όπως ονομάζεται αυτό το είδος μεταφοράς, έχει συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, παρά το βάρος που κουβαλάει και έχει. Αυτό το όχημα προορίζεται φυσικά για μεταφορά αγαθών και όχι επιβατών. Και τώρα, πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές, το οποίο και εσείς ήδη γνωρίζετε. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα με ένα απλό ψάξιμο. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Και είδαμε νωρίτερα πως ο επιστήμονας, ο οποίος ξεκίνησε με αυτό το project, έχει αφιερώσει μάλλον πάνω από 40 χρόνια από την ζωή του για να καταφέρει να κάνει και να δημιουργήσει αυτό που βλέπουμε σήμερα. Όμως, για να βοηθηθεί, στο Μίνσκ ιδρύθηκε η εταιρεία Unistation Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης.
Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekatechna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το Ekafest, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα που έχει για μελλοντικά project και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα που εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Από το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των ομίλων εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε τοποθετηθούν σε επικοινωνιακατοικημένες πόλεις, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ πέρα βλέπετε μάλλον λογότυπα από διάφορες εταιρείες, τις οποίες σίγουρα όλες τις γνωρίζετε, ή έστω και μερικές. Ένα κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν σαν μία ιδέα και σιγά σιγά ενσαρκώθηκαν ουσιαστικά σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και καθημερινά ακούμε και βλέπουμε για το πόσα επιτεύγματα έχουν κάνει και φυσικά δεν ξεχνάμε τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο και πώς έχει τελείως αλλάξει η ζωή του χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Έτσι και η Skyway που έχει αυτό το κοινό με αυτές τις εταιρείες είναι ότι και αυτή ξεκίνησε έτσι σαν μια ιδέα. Σιγά σιγά ενσωματώθηκε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα και καθημερινά ακούμε νέα για τα επιτεύγματα που έχει, καθώς συνεχώς ή μάλλον σχεδόν το κάθε άρθρο που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες συνεχώς έρχονται και βλέπουν αυτό το έργο και έχουν την θέληση να συνεργαστούν με την εταιρεία μας. Οπότε συνεχώς προχωράει. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το λαμπρό μέλλον που έχει αυτή η εταιρεία και θα δείτε πως σιγά σιγά μια μέρα θα φτάσει όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα και θα είναι και αυτή ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Και γι' αυτό μη χάνετε τον χρόνο σας, επενδύστε όσο έχετε ακόμα καιρό. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά και εσείς όσοι ασχολείστε ή μάλλον είστε αρκετό καιρό στο κόλπο, βλέπετε συνεχώς πως οι μετοχές ανεβαίνουν, ακριβαίνουν. Και γι' αυτό προλάβετε να τις αγοράζετε όσο έχετε καιρό. Και εδώ πέρα ας κάνουμε μία μικρή σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται το περιβάλλον, το φροντίζει, αλλά παράλληλα σκέφτεται και τις ανάγκες του ανθρώπου και προσπαθεί να πήγει στην καθημερινή του ζωή και χωρίς να καταστρέφει τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη παρουσίαση.
Θα προχωρήσουμε τώρα στην εβδομάδα. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το chat εδώ πέρα που μπορείτε να γράφετε κάτι. Ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 17 του μηνός μας λέει ότι η εταιρεία η οποία προωθεί τις μεταφορές χρόνου στη Μέση Ανατολή έχει λάβει πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης και επαγγελματικής ασφάλειας. Τα σχετικά έγγραφα εκδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης, τη Risk Highways Standardization Certificates. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πρώτο πιστοποιητικό, όπου αυτό το πιστοποιητικό καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας και δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό παρέχεται από τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας, από τον έλεγχο ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας και την χρήση και διάθεσή τους, απόκτηση οικονομικών και λειτουργικών ωφελών μέσω της εισαγωγής περιβαλλοντικών εναλλακτικών λύσεων και την κοινωνικοποίηση πληροφοριών και για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε ενδιαφερόμενα μέρη. Και εδώ πέρα έχουμε το άλλο πιστοποιητικό, το οποίο μοιάζει πολύ με το προηγούμενο, αλλά είναι το άλλο πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η πρόληψη επαγγελματικών τραυματισμών και η επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων, καθώς και η δημιουργία ασφαλών χώρων εργασίας. Η απόκτηση αυτών των δύο πιστοποιητικών θα βοηθήσει την εταιρεία να εγγραφεί στις κρατικές αρχές ως αξιόπιστος προμηθευτής, να βελτιώσει τη φήμη της φυσικά στην αγορά, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και να μειώσει το λειτουργικό κόστος. Στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 20 του μηνός, έχουμε εκπρόσωπους της Λευκορωσικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Beltelcom, όπου επισκέφτηκαν το κέντρο δοκιμών μεταφοράς χλών στην Μάρια Γκόρκα. Η αποστολή αποτελούνταν από περισσότερα από 50 άτομα. Οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και παρουσιάστηκαν οι κύριες εγκαταστάσεις του κέντρου. Οι χορδές, η αερογέφυρα όπως το λένε, το τροχαίο υλικό, ο σταθμός και το Μουσείο Μεταφοράς Χορδών. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας, οι εκπρόσωποι γνώρισαν, για παράδειγμα, ότι η μεταφορά με χορδές λειτουργεί με ηλεκτρισμό, ταξιδεύει πάνω από το έδαφος, βοηθά στην επίλυση του προβλήματος κυκλοφοριακής συμφόρησης και μπορεί να φτάσει και ταχύτητες έως και 150 χιλιόμετρα εντός της πόλης. Οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και ορισμένοι από τους επισκέπτες δεν γνώριζαν προηγουμένως ότι τέτοιες τεχνολογίες υπάρχουν στη Λευκορωσία. Και γι' αυτό το σκοπό, ή μάλλον γι' αυτό το λόγο, γίνονται οργανωμένες εκδρομές στα εξεταστικά κέντρα για να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να εκτιμήσουν τις δυνατότητες μεταφοράς χορδών και να το δουν στην πράξη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτό το άρθρο στον επίσημο ιστότοπο του προγραμματιστή της εταιρείας. Και πάμε στο επόμενο νέο μας. Επόμενο και τελευταίο μάλλον νέο για σήμερα, το οποίο δημοσιεύτηκε και αυτό στις 20 του μηνός. Και έχουμε εδώ τη Βιετναμέζικη Ένωση Πανεπιστημίων και Κολεγίων, όπου καλωσόρισε μια αντιπροσωπεία εκπροσώπων της Skyway Community. Τα νέα σχετικά νέα δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική έκδοση Vietnamese Education. Από την πλευρά του συλλόγου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος Hoang, οι αντιπρόεδροι και ο δόκτρας Nguyen, καθώς και οι εκπρόσωποι των υποτμήματων του συλλόγου. Η Skyway Community εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Vladimir Maslov και Σαλιά. Εκτός από αυτούς, στη συνάντηση συμμετείχαν και οι επενδυτές του έργου από το Βιετνάμ. Η δημοσίευση αναφέρει ότι η μεταφορά με χορδές μπορεί να εισαχθεί στην υπάρχουσα αστική υποδομή. Και αυτό φυσικά θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα κάνει τα ταξίδια πιο γρήγορα και πιο άνετα. Επιπλέον, η κατασκευή θα κοστίσει λιγότερο
από μια γραμμή μετρό ή έναν σιδηρόδρομο. Οι συντάκτες της δημοσίευσης γράφουν επίσης ότι το έργο μεταφοράς χορτών μπορεί να εισέλθει και στην Διεθνή Ένωση Δημοσίων Μεταφορών, που επιτρέπει περισσότερες από 1.400 εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα από 96 χώρες του κόσμου. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης, ο Δόκτωρ Ασνή εκτίμησε ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς χορδής και δήλωσε ότι αναμένει να εισαγάγει αυτήν την τεχνολογία στο Βιετνάμ. Στο εγγύς μέλλον, ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει ξεχωριστή συνάντηση για να παρουσιάσει τις μεταφορές με σειρά σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εκπαιδεύουν προσωπικό στους τομείς των μεταφορών και των κατασκευών. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι άμα θέλετε να διαβάζετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα νέα, μπορείτε να επισκεφτείτε τους συνδέσμους που έχουμε στα chat, που έχουν το link, το αντίστοιχο link, και από εκεί να πάτε και να διαβάσετε όλη την παρουσίαση, γιατί συνήθως εδώ πέρα την αναφέρουμε σε κομμάτια. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι κάνουμε παρουσίαση κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ, όπως και σήμερα. Και αυτά. Σας εύχομαι μια καλή εβδομάδα μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα γίνει η παρουσίαση. Και φυσικά, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια που μου γράφετε στο chat. Ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Και κλείνουμε για σήμερα και τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ!